κύριε Δήμαρχε, κύριε Υπουργοί, βουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, εκπρόσωποι του Σταθμού και των Σωμάτων Ασφαλείας. Ειλικρινά είμαι χαρούμενος ότι παρευρίσκομαι σήμερα σε αυτήν την ευγενική εκδήλωση για ένα πολύ σημαντικό έργο. Και είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι ένα έργο το οποίο υπηρετεί την νεολαία, υπηρετεί τα παιδιά μας. Εκατοντάδες παιδιά ακούσαν το προβλήματο, από το Άρκο στην ευρύτερη περιοχή, τα βρίσκω εδώ κάθε μέρα, θα ασχολούνται με τον αθλητισμό και θα αποφεύγουν άλλες δραστηριότητες που μπορεί να είναι δραστηριότητες εναντίον της υγείας του, δραστηριότητες ενδεχομένως και αντικοινωνικές. Προσφέρεται λοιπόν και ένα έργο ύψης της κοινωνικής σημασίας. Να πω επίσης ότι είμαι χαρούμενος, γιατί μετά από 10 χρόνια ταλαιπωριών και κρίσης εγκαινιάζονται έργα σε αυτόν τον τόπο, έργα ευκαιρίας, έργα τα οποία προσφέρουν στον λαό, τον οποίο όλοι υπηρετούν όπως είπε ο Δήμαρχος, τον υπηρετεί η Εκκλησία, η Δημοτική Αρχή, η Περιφερειακή Αρχή, η κυβέρνηση, αξιοποιώντας πάντοτε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Τα χρήματα των φορολογουμένων. Και όταν τα αξιοποιούμε με τον σωστό τρόπο, όταν υπόθηκε, βλέπουμε έργα τα οποία είναι ευρύτερη σημασία. Εμείς κατά τις δυνατότητες που έχουμε και δεν είναι λίγες, θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για την Αργολίδα, με έργα αθλητισμού όμως, αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτά, από την περιοχή του Κραϊνδίου, του Κυβολιού, του Ναυπλίου, εδώ στο Άργο, και είναι προφανές για οτιδήποτε συμβεί από την Δημοτική Αρχή, ώστε να υπηρετήσουμε το λαό αυτής της μεγάλης και ιστορικής πόλης του Μεγάλου και του Ιστορικού Δήμου. Θερμά συγχαρητήρια, να είναι καλορίζικο το κολυμπητήριο, να συμβάλλουμε γρήγορα ώστε το περιβάλλον χώρος να ολοκληρωθεί και πάντα τέτοια να έχουμε εγγένεια έργο ευκαιρίας, γιατί τα έχει ανάγκη ο λαός. Να τελειώσουμε από αυτή την δύσκολη περίοδο των 10-12 χρόνων. Λοιπόν, καλορίζικο να είναι και πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη συνέχεια θα παρακολουθήσουμε ένα βίντεο με το χαιρετισμό του Περιφερειακού.